ο κόσμος είναι να μείνει στο σπίτι, να περιοριστεί πάρα πολλά στενά οικογενειακά. Έτσι, πώς αντιμετωπίζετε εσείς την κατάσταση και πώς τη βιώνετε? Κοιτάξτε, το πράγμα να ήταν προσωρινό και συνέβαινε, ας πούμε, το 20 ημέρο, το μήνα, και να το καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε. Αλλά είναι ένα πρόβλημα που πάει 8-9 μήνες και τούτο είναι το χειρότερο που να γίνει, ας πούμε. Γιατί έμπονε στους συγγενείς σου, τους φίλους σου, που περνάς για τις μέρες μαζί τους. Είναι δύσκολο και είναι λίγο έτσι... πολλά, ας πούμε, στενάχωρο. Εσείς με ποιους αγαπητές? Εγώ με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Το στενά οικογενειακά είναι όμορφο, γιατί πρώτα είναι η οικογένεια και μετά τα διάφορα που κάναμε. Δηλαδή κάναμε πολλά πάρτι το ένα το άλλο. Εντάξει, ήταν ωραία, αλλά τώρα είναι να γλιτώσουμε και λεφτά. Δεν σας στεναχωρεί δηλαδή? Δεν μας στενοχωρεί, διότι, κοίταξε, έτσι μια χρονιά, δηλαδή, χάσαμε τα πάντα. Εντάξει, του χρόνου τα Χριστούγεννα, το γιορτάσουμε διπλά. Είναι κάτι που εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Αντίθετα, ευχαριστούμε, γιατί λίγος κόσμος, αλλά τους περισσότερους ίσως να τους ενοχλεί, αλλά θεωρώ ότι αν κάνουν υπομονή, τα εμβόλια εν όψη, τα πάντα, και βλέπουμε να αισιοδόξα τις επόμενες μέρες. Μια χρονιά είναι για να ζήσουμε καλύτερα τις επόμενες. Εγώ προσωπικά πιο τέλεια από ποτέ. Γιατί θυμίζει το πρώτο Χριστούγεννα που θα περάσω εδώ στην Κύπρο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα τα περάσω με τους φίλους μου. Πόσα άτομα θα είστε, ας πούμε? Δεν ξέρω. Το επιτρεπτό όριο. Προσπαθούμε να μην αλλάξουμε την καθημερινότητα. Σίγουρα έχει διαφορά. Βλέπουμε τώρα στην κίνηση στους δρόμους, αλλά προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τουλάχιστον τα παραδοσιακά μελομακάρονα, κουραπιέδες, να πάμε την βόλτα μας στα μαγαζιά. Αλλά σίγουρα η ατμόσφαιρα δεν είναι ίδια. Πόσα άτομα σπουδάζετε? 5-6, δηλαδή η οικογένεια. Μπορεί να έρθουν έτσι δύο πολύ στενοί μας. Αυτό. Και κάποιου φίλου, οκ, okay, αλλά πάντα ο αριθμό κάτω από 10. Σε σίγουρα διαφορετικό, γιατί θα βγούμε έξω φετό. Κλείσαν τα πάντα για τι εξόδου, αλλά να προσπαθούμε να περάσουμε με παρέ σε σπίτια. Εντάξει. Σίγουρα λίγο θέμα τα μέτρα. Φεύγουν λίγο το πνεύμα των Χριστουγέννων, α το πούμε. Δυσκολεύουν την κατάσταση για να περάσουμε πιο καλά με του δικού μα ανθρώπου, αλλά να περάσουμε καλά, βέβαια πιστεύω. Με πόσα άτομα σπίτια είναι? Όσον εντόρι. Νομίζω σύμφωνα με την κατάσταση που επικρατεί, θα την περάσουμε οικογενειακά, χαλαρά, και η υπομονή είναι αρετή. Με πόσα άτομα θα περάσετε? Με 10 άτομα. Δυστυχώς, η πανδημία αυτά έχει να κάνει. Θα περάσουμε οικογενειακά, σε κλειστούς κύκλους, χωρίς εξόδους, στο γενικά. Με πόσα άτομα θα περάσετε? Εγώ έχω 4 παιδάκια. Θα περάσω με 9-10 άτομα, στο όριο. Νιώθουμε όλοι πολύ παράξενα, αλλά εντάξει. Ας πω την αλήθεια, αν υπάρχει κάποια άλλη κάποια άλλη λύση, ναι. Απλά κάνουμε ό,τι μας πούσει, ενώ συμφωνώ καθόλου με ό,τι γίνεται.